Η χώρα μας, δυστυχώς, έχει γίνει χώρα με τις αρνητικές πρωτιές σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε το ακριβότερο ρεύμα, έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς, έχουμε τις μεγαλύτερες ανισότητες. Βλέπουμε και ένα ακόμα χαρακτηριστικό πρωτιάς. Εξάγει η χώρα, αλλά δεν εξάγει προϊόντα. Εξάγει διαφθορά στην Ευρώπη. Έχουμε αρχίσει να εξάγουμε διαφορά. Η διαφορά όμως ποια είναι? Η διαφορά είναι ότι στην Ευρώπη υπάρχουν θεσμοί που λειτουργούν. Υπάρχει δικαιοσύνη που συλλαμβάνει τους επίοδους. Ενώ στην Ελλάδα απειλούνται με σύλληψη αυτοί που αποκαλύπτουν τα σκάνδαλα και όχι αυτοί που διαπράττουν τα σκάνδαλα. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά. Φανταστείτε, θα μπορούσε πουθενά αλλού, σε οποιαδήποτε φιλελεύθερη δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα, σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή δημοκρατία, να σταθεί έστω ένα λεπτό μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός, όταν αποκαλύπτεται ότι είχε στήσει ένα παρακύκλωμα παράνομων υποκλοπών και παρακολουθήσεων, πολιτικών αντιπάλων, υπουργών, δημοσιογράφων, δικαστών, επιχειρηματιών, ακόμα και των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων, σε ποια ευρωπαϊκή χώρα θα μπορούσαν να σταθούν έστω και ένα λεπτό? Ίσως μονάχα σε χώρες όπως το Κατάρ θα μπορούσαν να σταθούν. Όχι όμως σε ευρωπαϊκές χώρες. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει πάει τη χώρα πάρα πολύ. Το γενικευμένο αίσθημα της αδικίας, της διεύρυνσης των ανισοτήτων, η πολιτική αυτή που μας οδήγησε στη χρεοκοπία πριν από κάποια χρόνια, η πολιτική αυτή που θέλει τους φτωχούς να γίνονται φτωχότερους, τους πλούσιους όμως και τους ισχυρούς να γίνονται ισχυρότεροι, είναι μια πολιτική που δεν μας αξίζει. Η διεύρυνση των ανισοτήτων δεν μας αξίζει. Υπάρχει εναλλακτικός δρόμος. Προφανώς και δεν μπορούν να γίνουν θαύματα, αλλά μπορεί να επιστρέψει ξανά στη χώρα η δικαιοσύνη. Μπορεί να σταματήσει αυτή η εσκροκέρδεια στις τιμές. Μας λένε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Η αλήθεια είναι ότι η εσκροκέρδεια είναι made in Greece. Δεν είναι εισαγόμενη. Διότι τούτη την ώρα πραγματοποιείται μια τρομακτική αναδιανομή πλούτου μέσα από τις υψηλές τιμές που βρίσκει κανείς στην αγορά, στο σούπερ μάρκετ, κυρίως τις υψηλές τιμές στην ενέργεια. Η κυβέρνηση κρατάει υψηλά το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, προκειμένου να αυξάνει τα δημόσια έσοδα, λαιλατώντας τη μεσαία τάξη και τους αδύναμους. Για να δίνει κάποιες επιδοτήσεις, προκειμένου να διατηρούνται υψηλές τιμές από τις ενεργειακές εταιρείες. Να κρατιέται δηλαδή αλόβητη η εσκροκέρδη. Πιστεύουμε ότι ο τόπος πρέπει να γυρίσει σελίδα. Και αν κάτι γυρίζει στην ατμόσφαιρα, δεν είναι οι εκλογές που έρχονται έτσι κι αλλιώς, αλλά η ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας και η μεγάλη επιθυμία του ελληνικού λαού για μια πολιτική αλλαγή που θα ξαναφέρει στον τόπο τη δικαιοσύνη, που θα σταματήσει την εσκροκέρδη, τις ανισότητες, θα στηρίξει τους αδύναμους, θα επαναφέρει την κοινωνική συμβολή. Νάτος!